Είμαστε εδώ στο 4ο Δημοτικό με μαμά μαθήτρια τη 6η Δημοτικού, με τη Μαρία την Μπίκουλα. Σήμερα ήταν το μπαζάρ μεταχειρισμένων ειδών από τις μαμάδες της 6ης Δημοτικού για την ενίσχυση του ταμείου σας για την εκδρομή της 6ης Δημοτικού στην Αθήνα, του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Πες μας, Μαρία, πώς πήγε σήμερα ο κόσμος, αγκάλιασε την προσπάθειά σας? Την αγκάλιασε, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Γενικότερα ο κόσμος ήρθε και νωρίτερα από την έναρξη του μπαζαριού. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα, είδη σπιτιού, ρούχα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Παρ' όλα αυτά, μας έχουν περισσέψει πολλά πράγματα ακόμα. Ίσως το ξαναεπαναλάβουμε, δεν το ξέρω. Μα πραγματικά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Στους πάγκους είδαμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο και είναι και πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η ανακύκλωση. Γιατί το δικό μου πράγμα που μπορεί να μην μου χρησιμεύει εμένα, μπορεί σε ένα άλλο παιδί να φανεί πολύ χρήσιμο και σε πολύ οικονομικές τιμές. Συνέβαλαν όλοι οι γονείς, συνέβαλαν φίλοι, συγγενείς, άλλοι γονείς από το σχολείο μας. Μας φέραν πάρα πολλά πράγματα και πολύ, πολύ ωραία και πολύ καλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Πουλήσαμε ένα μεγάλο μέρος αυτού, έχει περισσέψει κάποιο άλλο, το οποίο θα... Σε κάποια άλλη εκδήλωση. Υπήρξε βοήθεια και ενημέρωση από όλους, από τους γονείς του σχολείου μας, από το Σύλλογο Γονέων Κινδυμώνων, από το διευθυντή μας, με email, με αφίσες, παντού όπου μπορούσαμε, οπότε γενικότερα ο κόσμος το έμαθε και είχαμε πολύ καλή προσέλευση. Τι άλλες δράσεις έχετε στο πρόγραμμά σας μέχρι να πάτε την εκδρομή? Αυτή τη στιγμή τρέχουμε τους λαχνούς μας, πουλάμε κάποιους λαχνούς με μεγάλα δώρα, και σε μερικές εβδομάδες, μέσα στον Φλεβάρι, θα κάνουμε και το καθιερωμένο μπίγκο του 4ου Δημοτικού. Πλέον, όπως και το παζάρι μας είναι παράδοση πλέον, και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε με αυτές τις δράσεις να μαζέψουμε το πόσο χρειάζεται για να πάνε με αυτές τις εκπαιδευτικές εκδρομές.